Νικόλαος Ιωαννίδης είναι ταξίδερφος και περιφερειακός διευθυντής ασφαλείας Δυτικής Ελλάδας. Και ο κύριος Ηλίας Παναγούρης είναι πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Ηλίας και προσωπικός φίλος του θύματος. Δύσκολες συζητήσεις αυτές. Τι να πεις και τι να κάνεις τώρα. Και τι να πεις, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας, και στους καλημέρα δύο. Σας. Καλημέρα σας. Κύριε Ιωαννίδη. Καλημέρα κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα. Καλημέρα σας και από μένα. Κύριε Ιωαννίδη, τώρα δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε. Καταρχήν, ο αστυνομικός όταν είναι εκτός υπηρεσίας δεν οπλοφορεί. Δηλαδή, ο κανονισμός ποιος είναι, ας πούμε. Μισό λεπτό. Πρωτού αναφερθώ στην υπόθεση, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τα συλληπιτήρια άλλων αστυνομικών της περιφέρειας, στη σύζυγο, τα παιδιά και τους οικείους του εκτυπώντα συναδέλφου μας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο 35 χρονών, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από κοντά μας. Σε ό,τι αφορά το άλλο για την οπλοφορία, εκτός υπηρεσίας δεν πρέπει να οπλοφορεί ο αστυνομικός. Δεν πρέπει, βέβαια. Δεν πρέπει. Και άρα. Και δυστυχώς τώρα έπεσε πάνω σε αυτόν το μαχαίρι και χωρίς κανένα απολύτως ενδιασμό από ό,τι λένε τα στοιχεία, τον μαχαίρωσε τον άνθρωπο και σηκώθηκε και έφυγε. Τελικά τον έχετε πιάσει, αυτόν έχει ομολογήσει. Τι έχει γίνει, κύριε Ταξίαρχε? Αυτός έχει συλληφθεί και έχει ομολογήσει για το έγκλημά του, ενώ έχει απασχολήσει κατά επανάληψη τις αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας και έχει αποφυλακιστεί πρόσφατα. Ήταν και στη φυλακή επί χρόνια, έτσι. Ήταν 8 χρόνια στη φυλακή για περιπτώσεις κλοπών. Ήταν ένας επικίνδυνος διαρρήκτης. Τσιγκάνος ήταν αυτός, Ρωμά. Ρωμά. Μιλήσατε εσείς μαζί του καθόλου, κύριε Ταξίαρχε? Βεβαίως. Τι σας είπε, για δώστε μας μια εικόνα. Τι σας είπε δηλαδή? Αυτός δεν κατάλαβα. Προσπάθησε να ξεφύγει όταν τον έπιασαν ο συνάδελφος με το φίλο του να κάνει τη διάρρηξη στη συνοικία. Είχε το μαχαίρι απάνω του. Στην προσπάθειά του να αποφύγει, μαχαίρωσε και τον έναν και τον άλλον. Δυστυχώς για τον συνάδελφο οι μαχαιριές ήταν ημιραίες. Τι να πούμε, ρε παιδί μου, τώρα. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα, ας πούμε. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μαζί με τη σύζυγό του φώναζαν στον αστυνομικό πως ο δράστης κρατάει μαχαίρι? Όχι. Γυρίζοντας έξω που είχαν βγει ο συνάδελφος με το φίλο του, είδαν το διαρρήκτη μπροστά από το σπίτι της οικίας του φίλου του να προσπαθεί να την ανοίξει. Αμέσως ο συνάδελφος ενέργησε όπως έπρεπε να ενεργήσει, προσπάθησε να το πιάσει, να το ανακινητοποιήσει μαζί με το φίλο του. Δεν ήξερα όμως ότι έχει μαχαίρι, το θεώρησαν απλή υπόθεση, πιστεύω εγώ. Ναι. Έγινε όμως αυτός, είχε πάνω το μαχαίρι και το χρησιμοποίησε. Κύριε Παναγούλη, κύριε Παναγούλη, για πέστε μας τώρα εσείς τι έχετε μάθει κάτι περισσότερο? Κύριε Οικονομέα, καταρχήν για να σταθούμε στο γεγονός ότι αν οπλοφορούσε ή δεν οπλοφορούσε ο συνάδελφος. Δεν το ξέραμε, δεν το ήξερα καν, γι' αυτό ρώτησα. Έτσι. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται κλπ. Σε αυτό ήθελα να σταθώ, ότι ο συνάδελφος και να οπλοφορούσε, το μέσο που έφερε ο δράστης ήταν τέτοιο που δεν θα το επέτρεπε να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού. Ο συνάδελφος ήταν ένας αστυνομικός πρώτης γραμμής που είχε υπηρετήσει σε δύσκολες υπηρεσίες, είχε πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Και η ελληνική δημοκρατία τον είχε τιμήσει με πολλούς επένους. Το ελληνικό σώμα, η ελληνική οικογένεια φαινεί ένα ακόμα θύμα σήμερα στον αγώνα για την πάταξη του εγκλήματος. Ο συνάδελφος μας, 35 χρονών, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, ένας συνάδελφος των 800 ευρώ, παρότι δεν βρισκόταν στην υπηρεσία, όπως είπαμε, σε διεταγμένη υπηρεσία. Ναι. Όχι, απλώς σκεφτήκαμε, κύριε Παναγούλη, ότι αν είχε το όπλο μαζί, θα μπορούσε να το ακινητοποιήσει από να μην έρθουν σε επαφή από κοντά. Με αυτή την έννοια το. Αλλά εντάξει, αφού δεν επιτρέπεται τώρα, δεν κουβεντιάζουμε. Δεν είχε παρουσιάσει το μαχαίρι. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα άναυρο χτύπημα, ήταν ένα τρομοκρατικό χτύπημα από τον δράστη. Ναι. Ένα τρομοκρατικό χτύπημα, κύριε Καμπουράκη, προκειμένου να επιβληθεί στην τοπική κοινωνία. Ήταν ένας δύσκολος κακοποιός, ο οποίος βρισκόταν χρόνια στην φυλακή. Είχε προκαλέσει την τοπική κοινωνία με την συμπεριφορά του, του Βασίλης, από υψηλό αίσθημα καθήκοντος προσπάθησε να αποτρέψει. Πήγε να τον πιάσει. Όταν λέτε δεν το είχε παρουσιάσει, τι εννοείτε, ότι ο συνάδελφος σας νόμιζε ότι τον είχε πιάσει και εκείνη την ώρα το έβγαλε το μαχαίρι? Με το έχει στην τσέπη, ξέρω εγώ. Ναι. Στο σημείο που έχουν επαφή, κύριε Καμπουράκη, έχω την εντύπωση, από τη στιγμή που έχουν επαφή και μετέπειτα βγάζει ένα μαχαίρι και του καταφέρει δύο χτυπήματα, το ένα από τα οποία προφανώς ήταν και το μοιραίο και δεν του έδωσε και το δικαίωμα να παλέψει για τη ζωή του. Προφανώς του επέφερε ακραία το θάνατο, γιατί μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο είχε χάσει και την ζωή του. Ο Βασίλης, ο δικός μας Βασίλης, ήταν ένας πολύ καλός αστυνομικός που
θα μπορούσε να έχει προφυλάξει τον εαυτό του. Έπεσε στην ώρα του καθήκοντος μόνο και μόνο για να προασπίσει όχι μόνο την περιουσία, αλλά και την ζωή των πολιτών. Πρώτα ήρθε στη σπίτι. Να σας πω, εσάς το γνωρίζετε προσωπικά τα φίλο σας? Είσαστε συνάδελφοι, φίλοι, ξέρω εγώ, εκεί, επειδή είσαστε στην ίδια περιοχή? Εδώ, κύριε Καμπουράκη, είμαστε λίγοι αστυνομικοί, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, κάναμε παρέα. Ήμασταν λίγοι και ο ένας έβαζε πλάτη για τον άλλον προκειμένου να τα προσέξουμε στις δυσκολίες. Και μόνο η δήλωση του υπουργού μας καλύπτει όταν λέει ότι ο συνάδελφός μας προσπαθώντας να διασφαλίσει το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας, αν και δεν ήταν εν ώρα υπηρεσίας, ήταν στην ώρα του καθήκοντος προς την υγεία. Άκουγα εχθές τον κύριο Δέντια, νομίζω στο Βήμα FM, ο οποίος έλεγε ότι τα τελευταία 15 χρόνια, αν συγκρατώ καλά το νούμερο, υπάρχουν 135 αστυνομικοί νεκροί. Πρέπει να μείνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί βλέπουμε ανθρωποθυσίες στο πεζοδρόμιο, ανθρωποθυσίες αστυνομικών, αίμα αθώων ανθρώπων, και είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε όλοι μας, γιατί έχουμε και ένα περιστατικό το οποίο αφορά έναν κακοποιό, και θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο είχε φύγει αυτός, είχε αφαιθεί ελεύθερος από τις φυλακές ο κακοποιός αυτός, εκτείοντας το έλεγχο της ποινής τους. Πρέπει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, να γίνει επανασχεδιασμός του σοφρονιστικού. Κάτι γίνεται τώρα, αλλάζει και στο σοφρονιστικό και σε εσάς. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγούλη. Και πρέπει βέβαια πάντα να πούμε, δεν ξέρω τώρα, για να πω την αλήθεια, τον τελευταίο χρόνο δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, αλλά συνήθως οι συγγενείς των θυμάτων αστυνομικών ή οι τραυματίες αδικούνται κατάφορα από την πολιτεία, η οποία είναι πολύ γενναιόδορη στο να λέει ωραία λόγια για να δίνει παράσημα, αλλά στην πράξη χρειάζεται να δώσουν κάποια λεφτά για να υποστηρίξουν τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Κάτι προβλέπετε, δεν ξέρω το τι ακριβώς. Εδώ όταν τραυματιζόταν ένας αστυνομικός, ούτε και τις υπερορίες ακόμα έκανε. Βεβαίως έκανε τις υπερορίες. Κύριε Ταξίαρχε. Ναι, ναι. Προβλέπετε με βάση τον νόμο, τον κανονισμό, δεν ξέρω τι, η στήριξη των ανθρώπων αυτών, ας πούμε, της οικογένειάς του, των παιδιών του, της γυναίκας του, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο? Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Πιστεύω όμως ότι στηρίζεται. Σίγουρα στηρίζεται. Δίνεται κάποιο βοήθημα, αυτό είναι σίγουρο. Ακριβώς όμως δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καμπουράκη, ναι, ο νόμος προβλέπει στα θύματα συναδέλφους που χάνουν τη ζωή τους να δίνεται το ευεργετικό δικαίωμα σε κάποιον από την οικογένειά του να προσλαμβάνεται στο δημόσιο. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Βασίλης, ότι η πολιτεία θα αναγνωρίσει ότι ο Βασίλης ήταν εν ώρα καθήκοντος. Για όνομα του Θεού. Αυτό έλειπα. Και θα δοθεί το ευεργετικό δικαίωμα. Να μπει η γυναίκα του, ας πούμε. Να μπει η γυναίκα του για να μπορέσει να ζήσει τα παιδιά. Αυτό είναι το βασικό. Όσο για τους συναδέλφους μας από τις υπηρεσίες και που χειρίστηκαν το έγκλημα, θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους δώσω συγχαρητήρια για το ανάμεσο τρόπο που αντιμετώπισαν το έγκλημα και τις υπηρεσίες που ήρθαν από την Αθήνα και συνέδραμαν στην προσπάθεια αυτή για την εξυγχρόνιση του εγκλήματος. Λοιπόν, μάλιστα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να βγαίνουμε για άλλες ειδήσεις και όχι για τέτοιες. Και μακάρι να είναι το τελευταίο περιστατικό αυτό. Μακάρι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι.